Η παρατεταμένη ξηρασία δημιούργησε προβλήματα και στου καστανοπαραγωγού των χανίων. Το μέλο του συνεταιρισμού καστανοπαραγωγών Νομουχανίων, Γιάννη Λουφαρδάκη, κάνει λόγο για υποβαθμισμένη παραγωγή όσον αφορά στι πρώιμε ποικιλίε. Ενώ η συγκομιδή, όπω λέει, αναμένεται να ξεκινήσει από το επόμενο δεκαήμερο και μετά. Προβλήματα υπάρχουν και στο όπως στο όλα τα προϊόντα, και στο κάστανο. Όσο για τη φετινή σοδιά έχω να πω ότι λόγω της υπερφόρτωσης στο δέντρο και της παρατεταμένης ξηρασίας, ίσως στις πρώιμες ποικιλίε να υπάρξουν κάποια προβλήματα. Δεν θα είναι μειωμένη παραγωγή, θα είναι πιο υποβαθμισμένη. Στι πρώιμε ποικιλίε πάντα. Αλλά με τα καιρικά φαινόμενα, όπω έχει η Κρήτη έτσι, μπει σε μια αφρικανοποίηση, α πούμε, μια αυτό, δεν μπορούμε να <laughs> Όπω επισημαίνει ο ίδιο, ο τριετής εμβολιασμό για το έλκο τη καστανιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία ενώ αναφέρθηκε και στο σύγχρονο Φυτόριο στα παλιαρούματα. Είναι σε εξέλιξη το Φυτόριο, το οποίο το έχει το Δασαρχείο, το Μαϊχ ε, ε, και οι τρει δήμοι Καντάνου, Ελλήνου, Τισάμου και Πλατανιά. Νομίζω ότι σε λίγο χρόνο θα έχουμε. Ε, καστανιές από ντόπια υποκείμενα. Το φυτικό κεφάλαιο θα αντέξει στο χρόνο με αυτή τη φράση ο καστανοπαραγωγός Γιάννης Λουφαρδάκης εκφράζει την αισιοδοξία του για την πορεία του καστάνου. Τα τελευταία χρόνια το προσέξαμε, βοηθηθήκαμε ε, με τα, τα προγράμματα. Στα Ρούματα υπάρχει καστανοπαραγωγικός συνεταιρισμός και λεουργικός ε, ε, συγχρόνος το οποίο μάλλον θα εμπορευτεί το Ακάστανα φέτο, μαζί με την εταιρεία των 9 χωριών που έχει συσκευαστήριο Καστάνου. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια σοβαρή εμπορική φάση πλέον. Τα τελευταία χρόνια πωλείται πολ... πάρα πολύ καλά. Αρκεί να έχουμε μια καλή ποιότητα.